Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Κόβεται η γη της Ελιάς. Ο κακός χαμός με περικοπές στο σενάριο και το κόψιμο βασικών πρωταγωνιστών μούδιασαν οι τηλεθεατές. Είναι από τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, ενώ φέτος είναι η μόνη παραγωγή μυθοπλασίας που ξεπερνά το φράγμα του 20%. Η γη της Ελιάς, του Μέγκα, έχει χτίσει μία σταθερή σχέση με το κοινό, όμως την επόμενη εβδομάδα πέφτει θύμα των νέων αφήξεων στο σταθμό της Συγκρού. Από Δευτέρα, όμως, έρχονται και άλλες περικοπές, αφού η γη της Ελιάς θα παιχτεί Τετάρτη έως Παρασκευή. Ο λόγος είναι η προβολή νέων σειρών που οδηγεί τα στελέχη σε αλλαγές στον προγραμματισμό. Και ενώ αυτή η εξέλιξη σίγουρα δυσαρεστεί τους πιστούς τηλεθεατές, φαίνεται ότι το σενάριο και η πλοκή επίσης προκαλούν αντιδράσεις. Την Πέμπτη, στο Twitter, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν ότι θέλουν περισσότερες σκηνές με τους βασικούς πρωταγωνιστές Πασχάλη Τσαρούχα, Άντζελα Γκερέκου, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Λιβία Κονιόρδου. Οι τέσσερις ήρωες, από την αρχή της Ελιάς, κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον και έτσι τώρα φαίνεται ότι λείπουν αρκετά στον κόσμο. Παράλληλα, στους φανατικούς του μέσου δικτύωσης, δεν άρεσε η στάση της Χάιδος που παροτρύνει τον Μιλτιάδη να είναι σε σχέση με τη βασιλική της σύζυγο του γιου της Φίλιππου που έφυγε από τη ζωή. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.